Η μόλιση του περιβάλλοντο χτυπάει πλέον κόκκινο και έφτασε και επισήμω σε επίπεδα ρεκόρ. Μάλιστα, η ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αναμένεται να παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του 2016 πάνω από το συμβολικό όριο των 400 μερών ανα εκατομμύριο, το οποίο για πρώτη φορά έχει ξεπεραστεί πέρυσι. Αν και το 2015 εκφράστηκε αισιοδοξία μετά τη Συμφωνία του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή, ο Παγκόσμιο Μετρολογικό Οργανισμό προειδοποιεί ότι η διαμορφωθήσα κατάσταση αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρήπανση δεν πρόκειται να αντιστραφεί για τι επόμενε πολλέ γενιέ. Ο Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετρολογικού Οργανισμού, Πέτερη Τα σχολίασε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει αρκετά για να φτάσουμε το στόχο του περιορισμού τη ανώτου της θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό, που ήταν το κατώτερο επίπεδο που αποφασίστηκε στη Συμφωνία του Παρισίου. Και πολύ σύντομα θα βρεθούμε πάνω από το όριο των 2 βαθμών που προβλέπει η Συμφωνία, εάν δεν προχωρήσουμε πιο γρήγορα σε αλλαγή στι εκπομπέ αερίων. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει αρκετά για να φτάσουμε τον στόχο του περιορισμού τη ανόδου της, της θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό που ήταν το κατώτερο επίπεδο που αποφασίστηκε στο Παρίσι. Και πολύ σύντομα θα βρεθούμε πάνω από το όριο των δύο βαθμών που προβλέπει η συμφωνία, αν δεν προχωρήσουμε σε μια γρήγορη αλλαγή στι εκπομπέ ρήπων.